Για να αρχίσουμε. Πού ήσουν, πού ήσουν, πού ήσουν. Έλα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνια, παράκλητε. Το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα σπιχάς ημών. Αμήν. Καλή δύναμη. Μία μικρή επανάληψη για να δεθούμε τα προηγούμενα. Είδαμε στην προηγούμενη μας σύναξη μέσα από την Αποκάλυψη του Κυρίου μία ουράνια εικόνα. Όχι σαν εκείνες τις εικόνες που συνήθως βλέπουν στα θέατρα οι άνθρωποι. Αλλά εικόνα πραγματική από τον ουρανό που άνοιξε τις πύλες του και παρουσίασε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο το θρόνο του Θεού και πάνω στο θρόνο του Θεού να κάθεται ο Κύριος της δόξης, το αρνίον, όπως λέγει η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη, το εσφαγμένον και ήταν, λέγει, το αρνίον εστικός, όρθιο. Γύρω από το καθήμενο επί του θρόνου της δόξης του Θεού ήσαν 24 πρεσβύτεροι. Καθήμενοι δεξιά και αριστερά 12 και 12. Και βέβαια χερουβίμ και σεραφείμ πολιώματα. Εξαπτέρια, τα λέμε εμείς. Τα εξαπτέρια. Πολιώματα, γεμάτα μάτια, πετούσαν γύρω-γύρω από το θρόνο. Και 4 ζώα ήσαν γύρω από το θρόνο του Θεού. 1 λιοντάρι, 1 σταύρος, ένα μοσχάρι δηλαδή, ένας αετός και ένας άνθρωπος. Και αυτά βρίσκονταν γύρω από το θρόνο του Θεού. Τα σχετικά σχόλια με την εικόνα αυτή τα εκθέσαμε στην περασμένη σύλλαξη. Σήμερα θα δούμε το άνοιγμα των 7 σφραγίδων του Ηλίου του 7 σφράγιστου. Γιατί είπαμε ότι είχε ο καθήμενος επί του θρόνου ένα βιβλίο σφραγισμένο με 7 σφραγίδες και ότι ακούστηκε φωνή. Ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο αυτό με τις 7 σφραγίδες?
Και η απάντηση δόθηκε. Ότι μόνο το αρνείον το σφαγμένο. Δηλαδή, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ικανός να ανοίξει το επταστράγιστο βιβλίο. Όταν λέμε βιβλίο με 7 σφραγίδες, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για βιβλίο που περιέχει μέσα αλήθειες που δεν είχαν αποκαλυφθεί και που δεν μπορούσε κανείς να σε αποκαλύψει παρά μόνο ο Κύριος μας. Μην ξεχνάμε ότι και οι προφήτες που ήρθαν πριν από την παρουσία του Κυρίου στον κόσμο είπαν εμείς δείχνουμε αυτόν που έρχεται και έρχεται για να αποκαλύψει την αλήθεια. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι μία τέτοια αποκάλυψη ότι έρχεται ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, για να κάνει την αποκάλυψη των αληθιών, την περιέχει και ο προφήτης Ισαΐας σε ένα βιβλίο του μέσα, στις προφητείες του. Τον είδε τον Πατέρα να χρύει με θεϊκό μύρο, σαν Πατέρας, τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, πριν έρθει στον κόσμο, και να τον στέλνει στον κόσμο. Ο προφήτης Ισαΐας τα βλέπει αυτά. Να τον στέλνει στον κόσμο για να κηρύξει το νέο νόμο. Αυτές τις αλήθειες για τις οποίες μιλάει και αποκάλυψε. Λέγει σε στέλνω για να μεταφέρεις νέο νόμο. Θα ανοίγεις, λέει, τα μάτια των τυφλών. Και εννοεί εδώ τα μάτια της ψυχής, θα δίνεις γιατριά στους αρρώστους και ό,τι άλλο δώρο αγαθό ουράνιο, το εναπέθεσε ο Πατέρας, ο επιθρόνου καθήμενος, όπως τον είδε ο Ισαΐας, στα χέρια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επομένως, όπως είδαμε και στην προηγούμενη ομιλία μας, στο παράπονο του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού που έκλαιγε γιατί δεν βρέθηκε να ανοίξει το βιβλίο κανείς, πήρε την απόκριση από τον ουρανό. Το αρνείον το εσφαγμένον, αυτό θα ανοίξει το βιβλίο με τις 7 σφραγίδες. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το θέατρο, το ουράνιο της Αποκαλύψεως, πήρε μέρος όλη η αφρόκρεμα του ουρανού και της γης. Όλη η αφρόκρεμα. Γιατί τα ζώα, τα 4 που είδαμε, το λιοντάρι, ο τάβρος, ο αετός και ο άνθρωπος, καθώς επίσης και τα χερουβίμ και σεραφείμ γύρω από τον θρόνο, που ζωντανά πήρα μέρος σε όλο αυτό το σκηνικό, δείχνει με μεγαλοπρέπεια πόση σημασία έχει το βιβλίο αυτό που έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Από εκεί κατέβηκε εδώ το βιβλίο αυτό. Αφού το έφερε ο ίδιος ο Κύριος. Και το άνοιξε ο Κύριος ο ίδιος. Ωραία λέξη. Από εκεί κατέβηκε. Και κάπου μου πήγε το μυαλό. Δεν είπε ο Κύριος. Κάπου μου πήγε το μυαλό μου. Για να μην προχωρήσουμε. Είπε ο Κύριος. Δεν είναι αμεσίως. Τις εστίν ο Αναβάς. Ποιος είναι εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό. Ημί ο καταβάς από τον ουρανό. Αυτός που κατέβηκε. Δεν είναι άλλος παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός έφερε το μισπάτ. Δηλαδή το καινούριο
νόμο, το θεϊκό νόμο. Επιτρέψτε μου με όλη μου την αγάπη να εκφράσω μία θλίψη. Και καταλαβαίνετε γιατί θα την εκφράσω. Για τη μεγάλη αδιαφορία που δείχνει το ανθρώπινο γένος σε αυτή τη μεγάλη παρουσία. Να τιμήσει ο Θεός, να τιμήσει ο Πατέρας, να τιμήσει ο ουρανός ολόκληρος τον άνθρωπο, όπως τα πούμε, και ο άνθρωπος να δείξει και αδιαφορία αλλά και εγκληματική συμπεριφορά σε αυτόν που ήρθε στη γη για να μεταφέρει, το Ευαγγέλιο, το σφράγιστο βιβλίο. Μιλάμε για εγκληματική και αδιαφορία και ενέργεια. Θέλω να πιστεύω. Είμαι, δεν το κρύπτω, με ένα σωρό αδυναμίες και αμαρτίες και λατώματα. Αλλά όπως και εσείς τον αγαπάμε τον Χριστό. Για αδιαφορία ο Κύριος γύρω από τον νόμο του δεν θα μας κολλάσει. Αλλά είναι ένα πλήθος κόσμου που δείχνει τόση μεγάλη αδιαφορία για να ανοίξει τα μάτια του και να δει. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή να έρχεται ο Θεός στη γη, ό,τι εκλεκτότερο έχει να παρουσιάσει ο ουρανός, και άνθρωπος να λέει φύγε, δεν μου κάνεις. Θα το φωνάξει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής ξεκάθαρα. Εις τα ίδια ήρθε. Από πάνω Μιχάλη είπε σου καταβάς. Εκείνος που κατέβηκε. Επειδή είπες να με αναβάς. Ναι, εκείνος που κατέβηκε. Ο ίδιος είναι. Ναι, ναι, εκείνος που κατέβηκε ήρθε λέει στα ίδια, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή στους δικούς του, γιατί από το σώμα το δικό μας πήρε και έγινε άνθρωπος, και οι ίδιοι και οι δικοί του ου παρέλαβαν, δεν τον δέχτηκαν. Τι πιο καθαρό, δεν τον δέχτηκαν. Του είπαν σήκω φύγε, μην είσαι τόσο θρασής, δεν σε θέλουμε. Φοβερό πράγμα είναι, το έγκλημα είναι αυτό. Μετά έρχεται η Σταύρωση. Είναι φοβερό δηλαδή. Είναι φοβερό. Λοιπόν, μπορώ να πω κάτι εκεί. Να πεις κάτι λακωνικά. Ναι, επειδή είπατε για την Αποκάλυψη, ναι, αυτά που λέτε τώρα. Ναι. Άρα και εκεί τα σημεία και ό,τι θα πούμε υποθεί είναι η εσχατολογία. Αυτή που περιμένουμε. Αποκάλυψη είναι τα τελευταία σημεία που περιμένει ο άνθρωπος. Ναι, να συμπληρώσω. Ναι, λέω εγώ. Ναι, λες εσύ και είναι και σωστό. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι η παρουσία του Χριστού στη γη ως ανθρώπου, Μεσσία, από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του μέχρι που θα κλείσει η αυλαία του κόσμου αυτού, επειδή ανέφερε σε εσχατολογία, είναι η έσχατη χρόνια, όλη η περίοδος αυτή. Αν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, την εποχή του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε τότε τους Θεσσαλονικείς, στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, να παρατούν τους χριστιανούς ενώ τους αποστολικούς τις δουλειές και να λένε έρχεται. Λέει, πάρτε και δουλεύτε και μην τα δώσεστε, γιατί αν δεν δουλεύσετε θα φάτε. Ο μη εργαζόμενος δεν και στιέ, το είπε. Οι χρόνοι λοιπόν από την παρουσία του Κυρίου μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, αυτή ήταν η πρώτη παρουσία, η Δευτέρα είναι που θα έρθει μια για πάντα και τέλος ο κόσμος. Είναι η τελευταία χρόνια, η έσχατη χρόνια. Δηλαδή αν με τους ζούμε τώρα. Τους ναι, ζούμε. Στην περίοδο αυτή επάνω βρισκόμαστε. Γι' αυτό και λέω δεν ξέρουμε ποτέ θα γίνει. Λοιπόν,
Το βιβλίο λοιπόν με 7 σφραγίδες, αφού το έφερε, δεν υπάρχουν γράμματα να το γράψουμε και με μεγάλα να πούμε, μικρά θα είναι. Ο μεγάλος επισκέπτης του ουρανού, ο καταβάσης του ουρανού, όφυλαν οι άνθρωποι και οφείλουμε όλοι μας να το ανοίγουμε, να το μελετάμε για να ανοίγουμε τα μάτια μας. Χωρίς ανοιχτά μάτια, λέει ο Κύριος, εκείνος λέει που περπατάει τη νύχτα, πέφτει και σκοντάφτει. Το λέει ο Κύριος αυτό μεγάλη. Και εκείνος περπατάει την ημέρα, λέει, βλέπει που πηγαίνει. Το λέει καθαρά ο Κύριος αυτό. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, εάν θέλουμε να περπατάμε την ημέρα, δεν έχουμε παρά να πάρουμε το φως του κόσμου, το βιβλίο του Κυρίου, και με το φως να περπατάμε. Γιατί το φως του Χριστού φαίνει πάση, φωτίζει παντού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μα, αυτό λέμε. Ακολουθώ εμεί που περιπατήσει. Εν τη σκοτία. Αλέξη, το φως της ζωής. Πολύ καλά, έτσι είναι. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, και πάλι το καταλογίζω, έτσι πρέπει να γίνει, δεν έχει κατανοήσει ο κόσμος ότι το α και το ω της ζωής του είναι η συμμετοχή στα 7 μυστήρια και στα 7 μυστήρια και για να ανοίξει τα μάτια του η μελέτη του νόμου του Θεού. Κάθε αδιαφορία σε βάρος αυτών είναι έγκλημα και θάνατος εις βάρος του ιδίου του ανθρώπου. Τίποτα άλλο παραπάνω. Έρχομαι λοιπόν να στη συνέχεια αυτόν που έχουμε να διαβάσουμε και να εκθέσουμε. Λέγει λοιπόν ο Ιωάννης, βρισκόμενος απέναντι στο ουράνιο εκείνο θέαμα, και είδα ότε ίνιξε το αρνίον μία εκ των 7 σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των 4 ζώων. Το ένα ζώο, είπαμε, άνθρωπος, το άλλο λιοντάρι, το άλλο αετός και το άλλο μοσχάρι. Ένα από τα 4 ζώα. Άκουσα να λέει με φωνή βροντής. Εδώ αποδεί τη μεγαλοπρέπεια της σκηνής. Σαν να ήταν βροντή φωνή. Με το λιοντάρι θα είναι. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν, δεν μας το λέει ακόμα. Λοιπόν, σαν φωνή βροντής. Έρχου, έλα, και είδον, και είδα, και ειδού ύπος λευκός. Και ο καθήμενος επ' αυτών έχων τόξων, και δόθη αυτό στέφανος, και εξήρθε νικών και είναι νικήσει. Είδα ένα άσπρο άλογο, πάνω στο άσπρο άλογο αναβάτη, να είναι με στεφάνι στο κεφάλι, λέει ο Ιππέας, και να κρατάει τόξο και να ορμάει. Να ορμάει για να πετυχαίνει νίκες και να νικάει, λέει. Εδώ ο ερμηνευτής της Αποκαλύψεως, όπως διάβαζα, γιατί δεν είναι δικά μου αυτά τα πράγματα, αναφέρει κάτι που το ζούμε σήμερα εμείς. Το ζούμε και το ζούνε και όλες οι γενναίες. Και το ζούσαν και όλες οι γενναίες. Ο Ιππέας και ο Ύπος και το τόξο έτοιμο για να ορμήσει είναι η παρουσία των πολέμων επάνω στη γη. Και αν διαβάζουμε, έχουμε διαβάσει λίγη ιστορία, και αν δεν έχουμε διαβάσει, έχουμε ακούσει, η γη
είναι γεμάτη από φωνικό και αίματα. Αποτελέσματα πολέμων που έχουν γίνει. Πολέμων που έχουν γίνει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ερμηνεία δική μου. Είναι δοκιμασμένων ανθρώπων που μελετήσει πατέρες. Μία λεξούλα να πω. Να προσθέσει μία. Τι σημαίνει το άσπρο άλογο. Εκεί όλα όσα είπες, ναι, αλλά το άσπρο άλογο σαν να με μπερδεύει λίγο. Λοιπόν, σαν να σε μπερδεύει, αν θα μου το επιτρέψεις, ναι. Θα το φέρει. Μια και το ρωτάς. Α, δηλαδή είναι με παρακάτω. Έχουμε παρακάτω κάτι άλλο που θα. Εντάξει, εντάξει. Ο ερμηνευτής, να διαβάσουμε λιγάκι εντάξει. Για να δούμε. Λέει, μπορούμε να πούμε, διαβάζω πώς το λέει ο ίδιος, ότι οι τέσσερις αυτοί ύπη που εμφανίστηκαν μετά το άνοιγμα των σφραγίδων, έτσι, είναι τέσσερις μεγάλες συμφορές. Α, εκεί το πάει. Εκεί το πάει αυτό. Εντάξει, εντάξει. Είναι τέσσερις μεγάλες συμφορές. Όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο συγγραφέας, παρακάτω, της Αποκαλύψεως εννοεί, της Αποκαλύψεως ο συγγραφέας, και όπως φαίνεται από τον προφήτη Ζαχαρία, και ο προφήτης Ζαχαρίας αναφέρει την ίδια εικόνα, ακριβώς την ίδια εικόνα, αφού η ίδια πηγή είναι για όλους, πώς θα το κάνουμε για τον πράγμα δηλαδή. Ένας Θεός, έτσι, μπράβο, μια πηγή είναι. Και ένα φως. Άγιο Πνεύμα. Να με φωτίζει ένας. Όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, είναι τέσσερις συμφορές, τέσσερις τιμωρίες. Οι οποίες λέει οι τιμωρίες, ανέπαυσαν το θυμόν του Κυρίου. Καταπράειναν το θυμό. Προς Θεού, μην αποδώσουμε στον Κύριο ανθρώπινα ελαττώματα. Το κακό που συμβαίνει στον κόσμο είναι συμφορά. Είναι. Θα προβαδίσω λιγάκι. Θα προχωρήσω, ενώ θα πρέπει να πάω σιγά σιγά, γιατί λένε μα είναι καλός ο Θεός και θυμώνει. Όχι, δεν θυμώνει. Ο Θεός δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή σαν εκείνες που παρουσιάζουμε και εμείς οι άνθρωποι. Άλλοτε θυμώνουμε, άλλοτε γελάμε, άλλοτε κάνουμε έργα που μας βλάπτουν. Θέατρο. Κατά το συμφέρον μας. Ναι. Θέατρο. Αξιαζόμαστε. Λέει ο προφήτης Δαβίδ. Σι δε. Ο αυτός ή. Σι Κύριε, είσαι πάντα ο ίδιος. Δεν αλλάζεις. Και μάλιστα αναφέρει από τότε που έγινε ο κόσμος μέχρι τώρα και στους αιώνες και από πριν είσαι η αγάπη. Τέρμα. Ο Ιωάννης το λέει. Ο Θεός αγάπη εστί. Όταν λέγει λοιπόν εδώ τέσσερις συμφορές παρουσιάζονται με τους τέσσερις ύπους και πλήττουν την ασέβεια του κόσμου. Την ασέβεια του κόσμου. Όχι κυρίως τον άνθρωπο, την ασέβεια. Ο Κύριος πατάσει, έργο του έχει να βγάλει από τη μέση το κακό που ονομάζεται ασέβεια. Όποια μορφή κι αν έχει. Όχι να χτυπήσει κυρίως τον άνθρωπο. Και όταν γίνεται κατακλυσμός του Νοέ, λέει για να μην είναι το κακό αθάνατο και υψώσει ανάστημα, έκανε τον κατακλυσμό. Και έμενε ποιος. Το καλό που τον ενσάρκωναν ο Νόε και η οικογένειά του. Αυτοί το ενσάρκωναν το καλό. Και το καλό δεν έχει θάνατο, γι' αυτό και δεν πέθανε κάτω από τον κατακλυσμό. Και πόλεμος να γίνει, το κακό δεν έχει θάνατο. Έχει ο Κύριος τον τρόπο του. Θα κρατήσει μέσα από τη συμφορά, γιατί δεν βυθίζεται στην αφάνεια το αγαθό. Το κακό είναι. Λένε οι πατέρες λένε, ξέρετε τι είναι κακό.
το μη ον. Το μη ον. Αυτό που δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη. Φωνεύω με το φόνο, στέλνω την ανθρώπινη ζωή στο μειόν. Σε εκείνο που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια εκείνος που σκοτώνω. Και το κακό είναι μειόν στην ουσία. Και το κακό είναι εκείνο που δεν υπάρχει. Δηλαδή πλην το σκοτωμό με το ραμμό όπλο μαχαίρι και με το στόμα. Με όλα. Με όλα. Με όλα. Με όλα. Με όλα. Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ πέρα, λέει λοιπόν ότι ανοίχτηκε η σφραγίδα, ξεπετάχτηκε ένα άσπρο άλογο, πάνω ήταν ένας αναβάτης, κάταγε ένα τόξο και ορμούσε, ασφαλώς έκανε επίθεση. Πρόκειται για παρουσία σε όλες τις εποχές αντιμαχωμένων παρατάξεων που πολεμάει η μία με την άλλη. Η μία με την άλλη. Εδώ ο ιερός συγγραφέας λέει, για να δούμε και τις άλλες, και τις άλλες εικόνες, άνοιξε τη σφραγίδα τη δεύτερη, για να μπορούμε να δούμε ολόκληρη εικόνα. Ναι. Και άκουσα του δεύτερου ζώου, του μόσχου, λέγοντος, έρχου και εξήλθεν ύπος πυρός, άλογο γεμάτο φωτιά, και το καθημένο επ' αυτόν εδόθη λαβήν την ειρήνην εκ της γης. Και σε αυτό που κάθονταν πάνω στον ύπο που ήταν γεμάτο φωτιά πολέμου, του είπε, αφαίρεσε την ειρήνη από τη γη. Αφαίρεσε την ειρήνη από τη γη. Είναι αλλήλους σφάξωση. Για να σφάξει ένας τον άλλο. Και δόθη αυτό μάχαιρα μεγάλη. Και του δόθηκε του καθημένου πάνω στο άλογο το κόκκινο μαχαίρι μεγάλο. Και το άσπρο άλογο ήρθε πρώτα η θεϊκή δύναμη με μαλακό τρόπο. Είδε που δεν έγινε τίποτα και γι' αυτό ήρθε άλλο άλογο ή κάτι άλλο πύρινο. Λέει το μυαλό. Ναι, θα περιμένεις όμως. Ναι. Θα περιμένεις. Θα περιμένεις γιατί το έχω έτοιμο από κάτω αυτό που μου πούλες τώρα. Συγγνώμη. Ναι, είπα και ό,τι ένοιξε τη σφραγίδα την τρίτη, ήκουσα του τρίτου ζώου που έμοιαζε με άνθρωπο. Να λέει έρχου και ιδού ύπος μέλας μαύρο άλογο και ο καθήμερος επ' αυτόν έχων ζυγών που κρατάνε στον ύπο κράταγε μια ζυγαριά μαύρη αγορά στον πόλεμο άλλος τόξο, άλλος φωτιά, εδώ έχουμε ζυγαριά μαύρη αγορά. Αυτό ήταν μαύρο, είμαστε σε παιδί πολέμου, τι κάνουμε. Τις ψυχές. Λέγαμε το 41, άκουγα, δεν το κατάλαβα καλά εγώ εκείνο. Λέει, μια χούφτα αλεύρι, μια χούφτα, μια χούφτα χρυσάφι. Μαύρη αγορά. Άγιος Κοσμάς, ετωλός. Μπράβο, και από εκεί τα έχει πάρει. Ναι. Λοιπόν, και ήκουσα ως φωνή εν μέσω τεσσάρων ζώων, λέγουσα, χίνιξ σίτου δυναρίου και τρεις χίνικες κρυθείς δυναρίου. Εδώ πρόκειται, όπως λέμε εμείς, μια οκά τότε λέγαμε, κρέας, μια οκά, είναι ο χίνιξ που λέω εδώ πέρα, και λέει δυναρίου, μια οκά θα πουλείται ένα δυνάριο, ξέρετε ένα αστρονομικό ποσό είναι το δυνάριο, και να βγάλει, αυτό που λέει μαύρη αγορά που λέμε. 32 οκάς χρυσό είναι το δυνάριο. Το έχεις αυτός, ναι. Δυνάριο, 32 ένα κιλό δηλαδή, αλεύρι, Μιχάλη, τόσο λέει αυτός. Το κατάλαβε, δηλαδή χρυσά. Συμβολικά ναι. Μαύρη αγορά. Ναι. Έχουν συμβεί, δεν έχουν συμβεί. Και αποκάλυψη δεν μιλάει για να μία. Να μεταγνώρισε. Που είσαι να είναι πιο μεγάλο, να μεταγνώρισε. Η αποκάλυψη δεν αφαιρεί συγκεκριμένα στο χτες και στο προχθές από τον ερχομό του κυρίου ή και πριν την ερχομό του κυρίου. Μέχρι που θα αρχίσει η αυλαία,
ότι τα γεγονότα αυτά θα συμβαίνουν πάντοτε. Γιατί ο άνθρωπος είναι αποστάτης. Είναι επαναστάτης. Και αχάριστος. Και αχάριστος. Χτυπάει τον ίδιο εαυτό του. Προχωράω. Και το έλεον και τον ίνον μη αδικήσεις. Δίνει εντολή μόνο το λάδι και το κρασί να μην πειράξεις. Να μην το πειράξεις, λέει, το λάδι και το αυτό. Τις άλλες τροφές. Και ότε ίνιξε τη σφραγίδα Τετάρτη, ήκουσα φωνή του τετάρτου ζώου, του αετού. Άκουσε φωνή από τον αετό να λέει έρχου και ειδού ύπος χλωρός. Κίτρινος. Είναι στο πράσινο. Κίτρινος. Στο πράσινο. Κίτρινος. Αν το χλωρός είναι. Ναι, χλωρός, κίτρινος. Μεταξύ πράσινου και κίτρινου. Ναι. Και ο καθήμερος επάνω αυτού, όνομα αυτό, κίτρινος, κίτρινος είναι. Θάνατος το όνομά του. Ας πούμε κάτω πάνω στον ύπο, είναι θάνατος. Και ο Άδης ακολούθη με ταυτού. Και ακολουθούσε μαζί του ο Άδης. Έρχεται το κόκκινο, έρχεται το μαύρο άλογο, έρχεται μετά και το άλλο άλογο πίσω ο χλωρός με τον Άδη, μάζευε εκείνους που καθάριζαν οι προηγούμενοι. Ναι, μάζευε. Και έχει δουλειά αυτό να κάνει. Ναι. Πολύ, Έρασε και το μυαλό, μη γελάμε, αλλά είναι όμως φρικτό. Φρικτό και τα αγορά. Ο θερισμός πολλής εργάται λίγη. Λοιπόν, και δόθη αυτό εξουσία, του δόθηκε εξουσία του τετάρτου αναβάτη, υπέα, επί το τέταρτον της γης αποκτήνε. Να σκοτώσει το 1/4 της γης. Ερωμφέα και λοιμό και εν θανάτω. Και με πολεμικό όπλο και με πείνα και με θάνατο. Όλα αυτά θάνατο φέρνουν βέβαια. Έτσι. Και υπό τον θηρίο της γης. Και να τρώνε τα θηρία της γης. Είδαμε λοιπόν τους τέσσερις ύπους, τους τέσσερις αναβάτες, να δούμε εδώ τώρα, γιατί έγινε λόγος προηγουμένως, ο συγγραφέας Αγιασμένη Ψυχή λέει οι τέσσερις ύποι είναι τέσσερις συμφορές. Δηλαδή, ο εγωισμός υπό τη μορφή του πνεύματος της κατακτήσεως. Και οι τέσσερις συμφορές κρύβουν μέσα τους ένα πνεύμα των εγωισμών σαν πνεύμα κατακτήσεως. Να αρπάξω, να σκοτώσω, να κάνω, να λιώσω. Μάλιστα. Αυτό είναι οι τέσσερις συμφορές. Αφού και οι τέσσερις παρουσιάζουν πνεύμα επιθετικότητας. Και οι τέσσερις αναβάτες. Και συγκεκριμένως εχθρικής εισβολής. Εχθρικής εισβολής. Και σημειώνει η οποία παριστάνεται με το λευκό ύπο. Η εχθρική εισβολή με το λευκό ύπο. Και τον υπέα που κάθεται πάνω σε αυτό. Ο οποίος υπέας βγήκε για να νικήσει. Έκανε μια παρατήρηση. Σε μπερδεύει το λευκό, είπες. Πώς θα έρθει το κακό. Γιατί με μαύρα θέλα θα έρθει. Τα τέσσερα είπες είναι συμφορέ. Ναι. Και λέω τώρα ναι. Το όνομα άσπρο είναι συμφορά. Ναι, και συμπληρώνω. Ναι. Ο αντίχριστος που θα κάνει μεγάλο κακό, πώς θα έρθει. Με μαύρο άλογο θα έρθει. Ή σαν Μεσσίας. Με χειρίζεται δηλαδή τρόπους. Ναι, πονήρους. Σαν άγγελος λέει γίνεται. Για προκειμένου να οδηγήσει στη συμφορά. Έτσι και εδώ. Κάθε τρόπο μεταχειρίζεται προκειμένου να σκορπίζει το φωνικό και τη συμφορά. Το κακό. Το κακό. Και εδώ συγκεκριμένα λέει είναι ο εγωισμός που έχει όλα τα κακά μέσα του. Και το βάζει πρώτο πρώτο. Πρώτο πρώτο το βάζει δεύτερο. Έτσι. Και βγήκε λέει για να νικήσει. Και εδώ σημειώνει.
δεύτερον πόλεμος, εμφύλιος και όχι. Το έχουμε ζήσει και εμφύλιο και μην. Ναι. Ναι. Είναι αποτέλεσμα της εχθρικής εισβολής του άσπρου άλογου αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, τρίτον, η συμφορά της πείνας. Αποτέλεσμα και αυτή του πολέμου. Η οποία παριστάνεται με το μαύρο άλογο και με τον αβάτη που κρατάει στο χέρι, λέει, τη ζυγαριά. Ζυγίζει ξύκικα, πληρώνει ακριβά εκείνος που θα τα αγοράζει και τον εαυτό του δίνει στο διάβολο για να φάει ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι το μαύρο, το λεγόμενο άλογο. Βέβαια ο Θεός, λέει, δίνει την εντολή, εντέλεται ο Θεός σε κάθε πιστό το έλεον και τον ίνον να μην αδικήσει, να μην του λείψει. Έτσι λέει. Και όχι μόνο να μην του λείψει, λίγη προσοχή, λίγη προσοχή, ίσως εγώ να έκανα λάθος, να ο πιστός να μην χρησιμοποιήσει εκείνα τα μέσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι της συμφοράς, δηλαδή τη μαύρη αγορά, και τίμια να ζυγίσει το λάδι και το ψωμί, και τίμια να ζυγίσει και στην τιμή που πρέπει να το δώσει. Δηλαδή από εκείνη, πρόσεξε, λέει, εσύ που είσαι πιστός, να μην κάνεις αυτό το πράγμα που κάπου θα κάνουν οι πολλοί. Να μην παρασυρθεί σαν τους πολλούς και να μείνει πιστός στον Κύριο. Ναι, 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 ναι. Και βέβαια και τα τέσσερα εκείνα άλογα που είδαμε με τους Ιππέας, ένα κοινό στόχο έχουν. Ένα. Να οδηγήσουν στον Άδη τις ψυχές. Γι' αυτό και τέταρτος ήταν κουβαλητής. Ό,τι έκανε ο πρώτος και δεύτερος και τρίτος, τους κουβάλαγε όλους στον Άδη ο τέταρτος. Ήταν ο Άδης, λέει. Ήταν ο θάνατος, με άλλα λόγια. Και λέει βέβαια το τέταρτο της γης, το ένα τέταρτο δηλαδή των ανθρώπων που κατοικούν στη γη, αυτούς είχε, πήρε το δικαίωμα να αδικήσει ο πειρασμός, ο μεγάλος πειρασμός. Θα ήθελα, γιατί και εδώ το βλέπω και μας χρειάζεται, όλα αυτά τα μέτρα που χρησιμοποιεί το κακό, τα μέσα που χρησιμοποιεί το κακό, για να πραγματοποιήσει το σκοπό του, σίγουρα και όταν ακούγονται, το τονίζω, προκαλούν φρίκη και τρομοκρατούν τον άνθρωπο. Και εμείς λέμε, Κύριέ μου, και εμένα το λογισμό μου περνάει, μην επιτρέψεις να ζήσω μία τέτοια φρίκη που θα φέρει ο Αντίχριστος επάνω στη γη. Μη μου την επιτρέψεις. Άγιε Βασίλειος, δεν θέλω να ζω στην εποχή του Αντιχρίστου. Ναι. Μη το επιτρέψεις. Γιατί θα είναι, όπως διάβαζα σε ένα άλλο βιβλίο που έχω αγοράσει φρέσκο, καταστροφική, θα είναι μία περίοδος μεγάλης δοκιμασίας και αυτοί που θα αντέξουν, το διάβαζα σήμερα κατά πριν από μια ώρα, αυτοί και παραπάνω, αυτοί που θα αντέξουν θα είναι ανώτεροι μάρτυρες από τους όλων τους μάρτυρες των εποχών. Γιατί λέει, έλεγε το βιβλίο μέσα, οι μάρτυρες της εποχής της πρώτης χριστιανικής και μετά είχαν μόνο να αντιμετωπίσουν το μαρτύριο, εδώ και τον Αντίχριστο, και τα δύο. Και τα δύο μαζί. Λοιπόν, κάτω από αυτή τη φρίκη που τη γεννάει μόνο η αμαρτία, κανένας άλλος δεν τρομοκρατεί τον άνθρωπο. Μόνο η αμαρτία. Έλεγε ο Ιεροπαΐσιος. Για το ξύλο. Έλεγε ο Ιεροπαΐσιος. Όταν κάποιος του είπε, γιατί ταξίδευε και είχαν βάλει στη διαπασόν τα μεγάφωνα,
Πάτερ Παΐσιο, σε ζαλίζουμε εδώ τώρα. Όχι, παιδί μου, αυτός που προσεύχεται, βόμβες να πέφτουν δίπλα του, δεν τον πειράζει. Δεν αλλά να προσεύχεται σωστά, δεν τον πειράζει. Και θυμάμαι και ένα άλλο που το διάβασε, ένα άλλο βιβλίο. Στο αλβανικό τότε, δεν θυμάμαι ποιος δεσπότης ήταν. Μέσα στη σκηνή κάλεσε τους φαντάρους να πάνε να κάνουν τη λειτουργία. Εν ώρα μάχης. Είπανε μερικοί, εμείς δεν ερχόμαστε στη σκηνή να κάνουμε τη θεία λειτουργία, θα πάμε στο καταφύγιο να βοηθούμε. Για να είμαστε σίγουροι. Θα έγραφε, λέει, στο σηματάριό του. Όσοι είμαστε μέσα στη σκηνή θεία λειτουργία, δεν μας πείραξε τίποτε. Αυτοί πήγαν στο καταφύγιο, φύγανε όλοι. Η πρόνοια και η χάρη του Θεού του να μην προστάτεψε. Πες το. Αυτό με ρε, εκεί που μου λέγανε όλοι, μα πάσταρος όλοι, μα τώρα με τέτοια φωτιά που γίνεται. Και τους απάντησα, είμαι σίγουρος αν μείνω εδώ θα γλιτώσω και αν πάω εκεί θα σκοτωθώ, θα με σκοτώσουνε. Εγώ πάω να το σκεφτώ. Από εκεί πέρα είναι χάρη του Θεού. Είπες κύριε Ρέος εκεί για μας. Πρέπει. Τίποτε. Πρέπει. Α, όλο το εξυπακούεται. Πήγες. Θα προσευχόμαστε τον Κύριο να μας αξιώσει εδώ να πάμε. Ορίστε. Δεν ξέρω, μου πέρασε μια σκέψη από το μυαλό και λέω ότι μάλλον αρχίσαμε την εποχή του ασπρολόγου. Γιατί και οι Αμερικάνοι τώρα το κάνουν, είναι χριστιανοί. Μήπως το τοποθετεί έτσι η εποχή. Και τον φέρνει σαν άσπρο άλογο επειδή είναι και αυτοί χριστιανοί. Και αρχίσαμε την εποχή τώρα του ασπρολόγου και όχι τα άλλα ακόμη. Δεν ξέρω πού πέρασε αυτή η σκέψη. Γιατί η λέξη άσπρο είναι κάτι καλό, κάτι καλό. Ναι, αυτό είπε και εγώ. Ναι, γιατί και αυτοί είναι χριστιανοί. Μήπως ξεκινάει την εποχή του ασπρολόγου τώρα η Αμερική. Γιατί είναι χριστιανοί και αυτοί. Καθολική δεν έχει σημασία. Θέλω το εξής. Θέλω το, γιατί θα το εισμονήσουμε. Και πολλές φορές αφήστο, δεν είναι μόνο. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ότι το κακό, το κακό, είτε στο μυαλό μέσα, που το είχε ο άσωτος, είτε σαν έργο, είναι φωνικό. Είναι βάρβαρο, είναι καταστροφικό. Όπως και αν το κάνουμε, μόνο που το καταλαβαίνουμε. Ο Χριστός όμως λέει, δεν φοβάμαι τίποτα, παρά μόνο την αμαρτία. Τέτοια αίσθηση δεν την έχουμε. Ποιος θα πεθώ? Ο Ιερός Χρυσόστομος. Ουδενός δέδικα η μη αμαρτίας. Η αμαρτία οδηγεί τον άνθρωπο στο θάνατο. Τη φρίκη και τους τρόμους και τα ρέστα, τα προξενεί όλα η αμαρτία. Στην απώλεια δηλαδή. Εδώ που ζούμε στον κόσμο, έχουμε φόβους. Εδώ που ζούμε έχουμε φόβους τώρα στον κόσμο. Αν έχουμε... μπράβο, της αμαρτίας είναι γενικό. Αλλά έχουμε και τον Χριστό όμως. Έλα, αυτός που είναι απελαγμένος από όλους τους φόβους είναι εκείνος που έχει φτάσει σε σημείο αγιοσύνης και έχει νικήσει την αμαρτία. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στο θέμα. Αλλά αυτό είναι στο τέλος. Έρχομαι και στο θέμα τώρα πάλι. Στο τέλος. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τη φρίκη αυτή των συμφορών, όπως τα ακούτε, την φρίκη των συμφορών, πιο πολύ την καταλαβαίνει η άψυχη κτήση. Αν είχε στόμα να μιλήσει, θα μας εκτελούσε επί τόπου. Αλλά γυρνάει εντολή από τον Θεό. Γι' αυτό και εκδίκεται. Μην με διακόψει, κόβω ότι... Ναι. Λοιπόν, ναι. Αν είχε στόμα να μιλήσει, μήπως στον λογισμό, η άψυχη φύση θα μας είχε εκτελέσει επί τόπου. Το θυμήθηκα τώρα. Αλλά, επειδή έχει λάβει εντολή να μας υπηρετεί η φύση, είναι πειθαρχική. Υπακούει τα άψυχα, παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε, υπακούν στην προσταγή του Θεού. Τα έμψυχα δεν υπακούνε. Και επειδή από τη μια μεριά εμείς τη συμπιέζουμε με την ανομία μας και από την άλλη έχει την εντολή του Θεού, η κτήση, να υπηρετήσει, τι κάνει? Στεναχωριέται, ανακατεύεται. Και φωνάζει, επιτέλους
πότε θα έρθει εκείνη η ώρα να απαλλαγώ από εκείνο το βάρος που ονομάζεται κακό που το διαπράττει ο άνθρωπος επάνω στη γη. Ξέρετε πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Ακούστε το. Στενάζει οι κτήσεις και συστενάζει και συνοδύνει. Πονάει πολύ και έχει πόνους τοκετού. Η οδύνεση στο τοκετό. Και περιμένει να έρθει η ώρα της γένας. Ποια γένα? Να αλλάξει η αυλαία του κόσμου, να την κάνει καινούρια ο Θεός στη γη, γιατί έτσι λέει, καινούς ουρανούς και καινή γη, σύμφωνα με την υπόσχεσή του περιμένουμε, να απελευθερωθεί από τα δεινά που τους έχουμε ορθώσει στην πλάτη της γης εμείς. Είναι φοβερό, έτσι το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι φρίκι δηλαδή, και εμείς δεν χαμπαρίζουμε γρή. Ξέρεις, ξέρετε τι μου έρχεται στο μυαλό. Μόνο το σεισμό. Ω, περίμενε, τι μου έρχεται στο μυαλό. Φοβόμαστε όλοι, γιατί. Ιωσήφ, να πω κάτι. Mm. Γιατί έγινε ο λόγος προηγουμένως. Κάνανε συλλαλητήρια άνθρωποι, σε ό,τι γη. Να μην γίνει πόλεμος. Πόλεμος. Μάλιστα. Δικαιολογημένα. Σου λέει, γιατί να γίνει πόλεμος. Θα τυναχτούμε στον αέρα. Να είναι άραγε η ώρα εκείνη για την οποία μιλάει ο Ισαΐας και λέει «Η οικουμένη τυναχθήσετε ως η ελαία, να είναι αυτή η ώρα άραγε». Το λέει, έτσι το λέει ακριβώς. Όπως πάνε και τεινάζουν ελιά, τη χτυπάνε, τη χτυπάγανε κάποτε και πέφτουν ελιές ώρες, γλιτώνει όμως που και που καμία. Λοιπόν, έτσι λέει θα τυναχθεί και η οικουμένη. Τη φρίκη λοιπόν ενός πολέμου, γιατί είναι φρίκη ο πόλεμος, έχει πολλά δεινά εκ των υστέρων ο πόλεμος. Πολλά! Όχι μόνο θάνατους και οι επικείμενες συμφορές που ακολουθούν υπολογίζονται. Λοιπόν, αυτή τη φρίκη δεν τη θέλει ούτε και η γη. Ούτε και η γη δεν τη θέλει. Και την επεξεργάζεται με όλα τα μέσα τη συμφορά, με όλα τα μέσα. Αυτός που τέθηκε να είναι φύλακας, ο άνθρωπος, επάνω στη γη. Αντί να είναι φύλακας, είναι ο καταστροφέας. Είναι ο καταστροφέας. Λοιπόν, τώρα, να έρθουμε να πάρουμε και την απάντηση. Χρόνος κατά τον οποίο θα γίνουν αυτά είναι από την εποχή του συγγραφέα της Αποκαλύψεως μέχρι τέλος του κόσμου που διαβάζω να έχουμε υπόψη μας. Που είναι άγνωστο. Άγνωστο πέρα για πέρα. Που είναι άγνωστο. Διότι παρόμοιες συμφορές έγιναν επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αυτά τα βεβαιώνει η ιστορία. Και αργότερα μέχρι σήμερα. Και λέμε τώρα, Κύριε, ελέησον, και τα μέσα είναι φρικτά που έχουν επινοήσει οι άνθρωποι, μαζική συμφοράς, Σατανάς είναι ο ένας, ο Σαντάμ, γιατί έτσι είναι, και όμοιροι και άλλοι, που είναι υπηρέτες, τι είπε στο τέταρτο ΙΠΕΑ, πήγαινε, και αφαίρεσε τη γη, την ειρήνη από τη γη. Πάρτινε. Γιατί είδες αυτήν την αλήθεια ο Θεός. Το που δεν τον είπες όμως. Μα τώρα τη σύντορα αυτό. Και αυτό έπαιρνε από πάνω πρώτα και μετά το Σαντάμ. Αφού είπα για τους δύο. Γιατί λοιπόν, για δύναμη δύναμη. Ναι, αλλά εγώ η δική μου πεποίθηση είναι και έτσι είναι. Ό,τι φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι μοιάζουν σαν τον ιστό της Αράχνης. Δεν πρέπει να είναι πλανητάρχης Μπους, δεν πρέπει να είναι όποιος και να είναι κοσμοκράτορα στον κόσμο αυτό. Σαν τον ιστό της Αράχνης είναι. Γιατί λέει η Γραφή, άλλε με βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει και ακόμη Κύριος αθετεί βουλάς αρχόντων. Εκεί που λέει θα εκτελέσω ο Μπους. Αν είναι άλλη βουλή του Θεού και του... Εκτελείται μόνος. Τελείωσε. Καθήλε δυνάμεις από πέρα. Και ύψωσε ταπεινούς. Καθήλε δυνάσαι και γύψε ταπεινούς. Λοιπόν, χτύπησε η ώρα 8, μισό λεπτό. Να κάνουμε μία
έτσι, πολύ λεπτή και μικρή ανανέωση. Ανακεφαλαίωση. Όχι ανακεφαλαίωση, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να, έτσι λακωνικά να πω, για να πείτε και εσείς κάτι, μέσα στα 10 λεφτά που υπολείπουν. Μια ερμηνεία έτσι. Ε? Μια ερμηνεία. Ναι. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτά που είδε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και είναι πραγματικότητες, ότι δεν είναι τιμωρία του Θεού. Όπως τα ακούμε, φαίνονται ότι τα στέλνει ο Θεός τα κακά. Όχι, τα κακά είναι προϊόντα του διαβόλου και των συνεργατών του. Και των συνεργατών του. Με αυτόν το φίλο που πηγαίνεις, τα ίδια θα κάνεις και εσύ. Κάνεις συντέριασμα με τον διάβολο, θα κάνεις τα έργα του. Τι θέλει ο διάβολος? Αυτός λέει αποκτήσει ως κόσμο η Αγία Γραφή, ανθρωποκτόνωσες τη. Φωνιάς είναι. Από τότε που έγινε ο κόσμος των ανθρώπων, είναι κλιματίας. Έβαλε και σκότωσε ο Κάιν τον Άβελ. Από ναι, τότε. Ναι, δεν χρωστάει να κάνει το καλό. Άμα λέει ανθρωποκτόνωσε. Τελείωσε. Αυτός είναι ο σκοπός. Και αυτό που τον ενδιαφέρει κύριος δεν είναι το σώμα, γιατί ο κύριος είπε μη φοβόσαστε άμα σας σκοτώσουνε και αφαιρέσουν τη ζωή του σώματος. Να φοβηθείτε περισσότερο, εάν ψυχή και σώμα σας αφαιρέσουν, τότε. Γιατί λέει ο Άγιος ο Κοσμάς ο Τολός πάλι, αν την περιουσία σας πάρουνε, αν σας τηγανίσουνε λέει κάπου, σε οποιοδήποτε βασανιστούχες βάλουνε, δεν έχει τόσο μεγάλο, τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία δώστε έχει τα όλα. Όλα, έτσι. Μόνο ψυχή και Χριστό, μη δώσετε. Πίστηνε. Ψυχή και Χριστό λέει. Α. Τα δύο αυτά, μην τα παραδώσετε. Καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Και εμείς ναι, λοιπόν ναι, ναι, θα παρακαλούμε τον Κύριο εν όψη των όσων παραγγέλει ότι θα έρθουν, που επαναλαμβάνουν, μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι μεθαύριο, μπορεί να είναι και μετά από 10 και 100 χρόνια, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα, στην πληρότητα. Έτσι, εμείς βρισκόμαστε σε αναμονή, σύμφωνα με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνας αμήν. Μπορείτε να πείτε. Όταν προσεύχομαι, ναι. Όταν προσεύχομαι, ναι. Δεν θέλω να ακούω κανόνια δίπλα μου. Κανονιές και πυροβολισμούς και παλιόλογα. Άλλος αδελφός κάτι. Εγώ θα πω πάνω στα δεδομένα. Πάνω σε αυτά που δεδομένα άκουσα, θα πω ότι ναι. Αλίμονο αν από αυτά που υπόθηκαν σήμερα περιμένουμε να τα δούμε με τα μάτια μας από περιέργεια πώς και τι και αν θα γίνουνε, είμαστε χαμένοι από πρώτο χέρι. Πολύ καλά. Γιατί νομίζω προσωπικά σαν Μιχάλης ότι ο Κύριος θέλει να μας προστατεύσει, να περισσώσουμε την ψυχή μας που είναι δικιά του και δεν έχει σημασία αν φύγουμε τώρα, αύριο, δεν ξέρω πότε, αρκεί να πάμε κοντά του. Αυτό δεν διαφέρει. Και να μην παρασυρθούμε από τα γεγονότα και από κάποιο άλογο που υπάρχει και σήμερα. Βεβαίως υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Πάντοτε. Άραγε υπόθηκε κάτι και ο Κύριος είπε τι άνθρωπος δώσει για να σώσει την ψυχή αυτού. Για αντάλλαγμα. Τα πάντα, ένα δώσει δεν μπορεί να τη σώσει. Άραγε, εγώ προσωπικά είναι ένα καμπανάκι, αυτό που υπόθηκε σήμερα, που λέει προσέχτε, δεν έχετε περιθώριο. Καμπάνα. Προσέχτε, καμπάνα, έστω καμπάνα. Καμπάνα, καμπάνα. Αυτό. Μικρό, καμπάνα. Και εμείς αυτό είμαστε καμπάνα. Και εμείς. Εδώ είναι Μιχάλη το θέμα. Πες, τι θέλεις να πεις. Εγώ απλώς είπα ότι αυτά που είπες όλο. Ναι. Είπες σωστά τα είπες, αλλά εμείς είμαστε κουφοί. Και λέει η παροιμία του κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα. Κάτι θα μείνει φίλε μου, κάτι θα μείνει μέσα. Λέει. Ωραίο, κάτι θα μείνει μέσα. Λοιπόν, Βασίλη, πες κάτι. Τι να πω. Πες κάτι. Εάν μπορέσουμε να αποβάλουμε τα πάθη μας, τα ανθρώπινα. Και τους εγωισμούς. Αυτά μας παρασύρουν στο
τελικό θάνατο. Στο θάνατο της ψυχής, ναι, το είναι. Γιατί όλοι λέμε να φάμε, να πιούμε και αύριο πεθαίνουμε. Το έχουν παραδεχτεί. Και το λένε. Άρα χωρίς καλά. Να ναι. Σκέπτονται την αγνότητα της ψυχής μας. Διότι το σώμα μας είναι ένα κουφάρι άμα φύγει η ψυχή μας. Δεν είναι τίποτα άλλο. Κάνια μάνα φύγει η ψυχή. Δεν την αφήνουμε. Δεν την αφήνουμε. Κάνια μάνα. Εάν μπορέσουμε να γυρίσουμε να ζούμε αγιοπνευματικά, θα σωθούμε. Παναγία μου, Θεέ μου. Αλλά δυστυχώς όμως η κατάσταση την ακολουθούμε. Και λέμε φταίει η κοινωνία. Ποια είναι η κοινωνία? Εμείς είμαστε η κοινωνία. Εσύ και εγώ. Δεν κατέβει από πουθενά η κοινωνία. Βέβαια. Προς Θεού. Ο Θεός μας έδωσε τα μυαλά, μας έδωσε τα μάτια, μας προστατεύει με κάθε είδος. Δυστυχώς εμείς κλείνουμε τα μάτια μας και τα θέαμε και κοιτάμε το συμφέρον, το ατομικό μας συμφέρον. Σωστά. Πάει και τελείως. Ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν βρεθούμε, μελετάμε το ατομικό μας συμφέρον. Αν πούμε όμως, Κύριε λέησόν με, έστω και δύο φορές, τρεις φορές, πέντε φορές είμαι, που δεν έπρεπε εγώ να πέταλα κάθε στιγμή και λεπτό, δυστυχώς τα ξεχάσαμε αυτά. Και λέμε, είδες τι λέει τώρα, έτακτα και η καθενόμενα, ενώ παλιά λέγαμε θεομηνία. Ναι, τα αλλάζουμε τα δηλαδή τώρα, ορολογίες. Αφαιρέσανε τη λέξη θεότητος και θεοποίησαν τον άνθρωπο. Να η καταστροφή. Που φτάσαμε. Λες να είμαστε εκεί, λιμή. Φυσικά. Σεισμοί, καταποντισμοί. Και άκουσα στο ραδιόφωνο, μιλούσαν, μήπως λέει προκαλέσουν και σεισμό γιατί η γη λέει διαστέλλεται με τη βροχή, έτσι ανοίγει κατά έναν τρόπο. Δεν ξέρω. Ναι, προηγουμένως είπες για τους ανθρώπους. Τι φοβούνται οι άνθρωποι? Τι φοβούνται? Το θάνατο. Και το, τι άλλο? Μοναδικά αυτό. Και το ξύλο, το δω ευθέως. Ο άνθρωπος φοβάται να μην χάσει αυτά που του αρέσουν. Βέβαια, έτσι. Τα υλικά. Δεν ακούσαμε να πούνε. Τελείως. Με αυτά τα περισσότεροι από 10 άτομα, με όλες τις καταστροφές που γίνονται τώρα, με τις βροχές και με αυτά όλα, να πούνε Παναγία μου, σώσε μας, γιατί παθαίνουμε κάτι. Λένε όλο για τον άλλον που έφτιαξε τη γέφυρα, για τον άλλον που άνοιξε το ποτάμι, για τον άλλον που έφτιαξε το σπίτι, για τον άλλον άνθρωπο. Πώς τα παίρνεις όλα αυτά? Καθόλου δεν κοιτάς τα πάνω. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός. Όλοι μαζί. Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός. Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήριον το όνομά σου, εθέλω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς φυλασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευχαριστούμε.